Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ανακοίνωσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter πως είχε συνομιλίες με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τονίζοντας μάλιστα πως η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και ανεκτίμητος εταίρος στην περιοχή. Αυτή η επίσημη ανακοίνωση του καθήλυνα αρμοδίου εκφραστή της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής αποτελεί πρωτοφανές ράπισμα για την Ελλάδα και μια εξευτελιστική κυβίστηση για την κυβέρνηση Biden. Η συγκυρία, μάλιστα, που έγινε αυτή η αποθέωση της Τουρκίας από τις ΗΠΑ, μόνο τυχαία δεν είναι. Πριν από λίγες ημέρες, είχε ανακοινωθεί η πρόθεση της Τουρκίας να αγοράσει και νέα συστοιχεία ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400. Υποτίθεται ότι η αγορά των συγκεκριμένων συστημάτων ήταν κόκκινο πανί για τις ΗΠΑ και μάλιστα επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Τώρα, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της τουρκικής πρόθεσης να επαναλάβει την εχθρική προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενέργεια, αντί η Τουρκία να λάβει μια σκληρή απάντηση, αποθεώνεται κυριολεκτικά από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κυριολεκτικά σοκ στην κυβέρνηση. Ουδής περίμενε ότι η κυβέρνηση Biden θα έκανε τέτοια κυβίστηση υπέρ της Τουρκίας, η οποία στρέφεται ευθέως ενάντια στα ελληνικά συμφέροντα. Είναι βέβαιο ότι αυτή η δυσαρέσκεια μεταφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο φιλέλληνα γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες. Δεν αρκεί όμως αυτό. Η πολιτική του πρόθυμου συμμάχου φαίνεται ότι όχι μόνο δεν αποδίδει, αλλά δημιουργεί και τεράστια προβλήματα στα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική μας ασφάλεια. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.